Η μνήμη των θυμάτων των θλιβερών γεγονότων στην τράπεζα Μαρφίν στην Οδό Σταδίου τιμήθηκε με τρισάγιο στην πλατεία Καρίτσι. Το παρόν στο μνημείο των θυμάτων που έχασαν άδικα τη ζωή τους έδωσε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακυλαροπούλου, ενώ συγκλονιστική είναι η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. Το αγέννητο παιδί της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου θα ήταν σήμερα 12 χρονών. Θα πήγαινε γυμνάσιο, θα διάβαζε, θα έπαιζε. Δεν τους ξεχνάμε. Όπως δεν ξεχνάμε και τον Επαμεινόνδα και την Παρασκευή. Δεν ξεχνάμε κανένα θύμα της Μαρφίν που χάθηκε άδικα εκείνη την καταραμένη ημέρα. Επιτέλους δικαιοσύνη. Επιτέλους κάθαρση. Ήταν Τετάρτη 5 Μαΐου του 2010, όταν τρεις από τους εργαζόμενους της τράπεζας και ένα αγέννητο παιδί έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν όταν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κουκουλοφόροι έριξαν μολότοφ στο κατάστημα την ώρα που στο εσωτερικό του κτηρίου βρίσκονταν περίπου 30 εργαζόμενοι. Την ίδια ώρα στη Βουλή επρόκειτο να ψηφιστεί το πρώτο μνημόνιο και από νωρίς εξελίσσονταν έντονα επεισόδια. Οι διαδηλωτές ήταν χιλιάδες, μεταξύ των οποίων κουκουλοφόροι που πετούσαν βόμβες και πέτρες, προκαλώντας ζημιές σε δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες. Το κατάστημα της Μαρφίν πυρπολείται. Οι υπάλληλοι προσπαθούν να σωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Βγαίνουν ακόμη και στα μπαλκόνια της τράπεζας φωνάζοντας για βοήθεια. Οι περισσότεροι κατορθώνουν να διαφύγουν. 5 άτομα διασώζει η πυροσβεστική. 3 όμως άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι αφού η μοναδική έξοδος είναι κλειστή. Ο μόνος τρόπος να πάρουν ανάσα είναι το μπαλκόνι, ενώ την ίδια ώρα οι κουκουλοφόροι φωνάζουν «Να καείτε». Οι 3 εργαζόμενοι καταλήγουν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων και του πυκνού καπνού. Τα θύματα της επίθεσης είναι η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινόνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Οι φωτογραφίες, τα βίντεο και οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από εκείνη την ημέρα οδηγούν στο να σχηματιστεί μια ογκώδης δικογραφία με 2 άτομα στο εδόλιο να αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας όμως τους κρίνει ομόφωνα αθώους. 12 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, το έγκλημα παραμένει ανεξιχνίαστο και οι άνθρωποι που οδήγησαν σε βασανιστικό θάνατο 4 αθώες ζωές είναι ακόμη άγνωστοι και ατιμώρητοι.